Να φύγουμε λοιπόν από τις ομάδες του μπάσκετ, γιατί ο Προμηθέας, ο Απόλλωνας, ο Κόρυβος, όπως είπε ο κύριος Γεωργίου, είναι η επαρχία, είναι το μπάσκετ. Δεν θέλουμε άλλες. Πάμε τώρα στην εθνική. Εθνική μπάσκετ. Δύο κουβέντες για την εθνική. Η εθνική μπάσκετ επί σειρά ετών ήταν το ελληνικό μπάσκετ στη διάκριση. Είπαμε, γίνεται ένα rotation. Φέτος παίζουμε παγκόσμιο κύπελο, είναι μεγάλη επιτυχία στην Κίνα. 31 Αυγούστου αρχίζει, τελειώνει νομίζω 16-18 Σεπτεμβρίου. Έχει προπονητή το Σκουρτόπουλο, έχει καλές επιλογές, γιατί είχαμε μπλέξει με την Ευρωλίγα και τον Μπερτομέου και δεν έπαιζαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ναι, αυτός είναι άλλο κεφάλαιο για το μπάσκετ. Εγώ μιλώ για την Ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ, μιλώ για τη FIBA, η οποία επί εποχή Στάνκοβιτς εδώ και δεκάδες, δεκαετίες να πούμε και τα λοιπά. Το ελληνικό μπάσκετ, έχω την εντύπωση και το λέω,
γιατί λένε άλλοι θα πάει με το Σκουρτόπουλο προπονητή, θα αλλάξει προπονητή, με το Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Και τα παιδιά που υπάρχουν μπορεί να είναι 20, 12 θα βγουν τέλειο. Να είμαστε ειλικρινεί, για να μην αδικηθεί κανεί. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος στο παγκόσμιο θα πάμε πάρα πολύ καλά, παρόλο το λέω αυτό επειδή το έχω μελετήσει, ενδέχεται να πέσουμε πάνω στην Dream Team των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε μπάσκετ είναι, γιατί παίζουμε, κερδίζουμε και ό,τι μας βρει μπροστά μας. Ακριβώς, και ο Θεός βοηθάει. Μάλιστα. Να φύγουμε από τα πολύ ψηλά και να πάμε στα χαμηλά. Δύο κουβέντες για τα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΗ, μια και τα τελευταία χρόνια, και θα πρέπει να δώσουμε και εδώ σε προσωπικό επίπεδο τη μεγάλη επιτυχία που τα τελευταία χρόνια η Πάτρα έχει ένα δικό της άνθρωπο στην ηγεσία του ελληνικού μπάσκετ, στην ΕΟΚ, τον Τάκητο Τσαγκρόνια. Ο Τάκητος Τσαγκρόνιας νομίζω από χρόνια, έχει τώρα πάρα πολλά χρόνια, είναι από τους πρώτους συνεργάτες του Γιώργου του Βασιλακόπουλου. Έχει προσφέρει πολλά γενικά στο άθλημα, αλλά εμείς μιλάμε για την επαρχία, για την Πάτρα. Για την Πάτρα. Γύρω-γύρω στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια. Ναι. Μιλάμε. Έχει γίνει μια καλή οργάνωση, γίνονται καλά πρωταθλήματα, παίζουν οι ομάδες και σε διαφόρους ομίλους, και στην Β' Εθνική και στην Τρίτη Εθνική. Και μια και λέω Τρίτη Εθνική, συγχαρητήρια στην Πανακαϊκή και στον Αλέκο τον Πολιδωρόπουλο, την ανέβασε την ομάδα. Αλλά δεν συνεχίζει. Αλλά έμαθα γιατί δεν συνεχίζει. Μάλιστα. Αλλά μπορεί ο άνθρωπος. Υπάρχουν διάφορες φιλοσοφίες. Είναι η φιλοσοφία. Πρέπει να μην συνεχίσει. Γενικά υπάρχουν καλά πρωταθλήματα. Γίνεται μια καλή καλλιέργεια, θα έλεγα, των μικρών των ερασιτεχνών. Αν μπεθεί. Άλλωστε πέσαμε για μια πορτοκαλάδα και για μια καλή φανέλα και ένα ζευγάρι παπούτσα. Τώρα όμως να το λέμε και για Ερβιέλα. Ερβιέλα. Ναι, αλλά όμως τώρα παίζουμε και για κάνα χαρτζιλίκι. Έτσι, ναι. Να πάμε να πιούμε ένα εσπρέσο κάθε. Το να πιούμε ένα εσπρέσο είναι καλό. Μην θέλουμε να πιούμε τίποτα παραπάνω. Έτσι δεν είναι. Γιώργο. Λοιπόν, αναφερθήκαμε στα θέματα του μπάσκετ και δίχως να θέλω μη μας διαφύγει κανένα έτσι βαρύ όνομα μπασκετικό. Βαριά ονόματα που βγήκαν από τον Απόλλωνα, από τον Προμηθέα, με προπονητές και τέτοια. Θέλεις να θυμάσαι, θες να πεις κάτι, να μην πω, δεν θέλω να πω στην ονοματολογία. Κατάλαβα. Να πούμε κάποια ονόματα. Κοίταξε, το ελληνικό μπάσκετ, γενικά, η Πάτρα έβγαλε το Κώστα τον Πετρόπουλο, τον Ουρέγιο, τον λέγαμε. Αλλά δεν κρύβω ότι υπήρχε και ο Νίκος ο Βετούλας, υπήρχαν και άλλα παιδιά, ο Γιάννης ο Μορφέτας. Δηλαδή έβγαζε παίχτες η Πάτρα. Αλλάξαν οι εποχές και έμειναν. Ο Προμηθέας έχει τώρα μια φουρνιά. Νέων παιδιών, τα οποία θα αξιοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς, όπως ειδικό σου τους βλέπεις, παίζουν δίπλα από 2-3 Αμερικάνους και αποκτούν εμπειρίες. Έχουν αποκτήσει εμπειρίες και βλέπεις ότι η πετυχημένη χημεία δίνει μια ομάδα μεγάλη, για να το λέμε αυτό, γιατί όταν παίζεις τελικό και ελληνικού πρωταθλήματος είναι τελικός, είναι τελική, πας για τίτλο, είναι μεγάλη δουλειά. Γενικά οι παίκτες του Γιατράκη, ο Γιατράς είναι λίγο νευρικός. Εντάξει. Ο Μάκης, αλλά όλοι οι προπονητές. Και άμα δεν υπάρχει και δεν υπάρχει, λίγο νεύρο, δεν γίνεται τίποτα. Λίγο νεύρο. Μόλις χαθεί κανένα καλάθι, τον ευλέπει. Θα πρέπει να πω και θα αναφερθώ σε έναν παίκτη του Προμηθέα, που αυτός είναι η συμπαθιά μου. Είναι ο Γκίκας. Μάλιστα. Χαιρόμαστε. Να το λέω. Χαιρόμαστε. Είναι ένα πολύ ωραίο playmaker. Είναι απλά όταν κάνουμε μια συζήτηση μπασκετική ή οτιδήποτε, πρέπει να τα λες απλά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος και τη θέση ξέρει να την παίξει και αν βρεθεί και σε μέρα. Ζωγραφίζει. Ζωγραφίζει και είναι εφάμιλος των μεγάλων παικτών που έχουν περάσει από αυτή τη θέση. Γιατί εκεί πέρα είναι ο Καλάθης, ήταν ο Διαμαντίδης, ήταν ο Σπανούλης κτλ. Κι όμως θα μου πει τώρα κανείς, ρε Γεωργίου, μας λες τώρα ότι ο Γκίκας είναι. Όχι, για τις θέσεις μιλάμε και για το ταλέντο μιλάμε. Όταν θα φτάσει
τότε που πρέπει να φτάσει όπως έφτασαν οι άλλοι, θα, λέμε, θα βρεθούμε με το αθλητικό δικαστήριο να τα ξαναπούμε. Άλλωστε η δέσμευση, θα το έλεγα γιατί δεν κλείνουμε, η δέσμευση είναι ότι μετά το Μουντιάλ την Κίνα θα πρέπει να κάνουμε την ανάλυση, ακριβώς, την ανασκόπηση, ακριβώς, του παγκοσμίου. Για έτσι, να δούμε αν θα φτάσουμε εκεί που έχω πει εγώ. Που έχουμε μελετήσει, στόχο. Βάλαμε στόχο απόψε και λέμε ότι η εθνική ομάδα της Ελλάδος με το Γιάννη τον Αντετοκούνμπο, λένε πολλοί, λέει θα το συνηθίσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα. Το NBA το έχει βγάλει ο Βασίλης ο Γεωργίου. Λέγεται show. Show. Άλλο το show, άλλο το παίζω για να πάρω την κούπα. Σωστό. Υπάρχει διαφορά. Τεράστιες διαφορές. Ακριβώς. Λοιπόν, μια και υπάρχουν τεράστιες διαφορές, να αλλάξουμε λοιπόν άθλημα και να πούμε δύο κουβέντες. Να πούμε για την ταλαιπωρημένη ομάδα του ποδοσφαίρου της Πάτρας που λέγεται Παναχαϊκή, για μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να βρει τον εαυτό της, ξεκίνησε με συμμαχίες, πατρινή συμμαχία, τώρα εμπλέκονται και κάποιοι γείτονες της Αχαΐας από την Ηλία, οι οποίοι βλέπουν ότι είναι ωραίο το μαγαζί, γωνιακό, και θέλω να μας κάνεις έτσι να μας πεις δύο κουβέντες. Τι βλέπεις για την Παναχαϊκή, η οποία τα τελευταία χρόνια μετά την αποχώρηση, μην παρεξηγηθώ, του ιδιότροπου, του περίεργου ανθρώπου, του Άρη του Λουκόπλου, που μπορεί να την είχε την ομάδα στην ΑΕθνική, όμως από τότε που έφυγε ο Άρης ο Λουκόπλος, τέλος. Ακριβώς. Πρέπει να τα λέμε. Έτσι και τώρα πρόκειται να γίνει μια προσπάθεια, έχει ξεκινήσει να γίνει μια προσπάθεια ανόδου. Οι συνθήκες άλλοτε το επιτρέπουν, άλλοτε δεν το επιτρέπουν. Τα οικονομικά άλλοτε το επιτρέπουν, άλλοτε δεν το επιτρέπουν. Τώρα πάμε στο συγκεκριμένο που ανέλαβε ο κ. Καλογερόπουλος. Με κάποιους Σουηδούς και γενικά κάνουν μεταγραφές, φτιάχνουν το γήπεδο. Θα παίξει στην Αγιά, στο γήπεδό της, στο σπίτι της. Αλλά θα παίξει και στη μεγάλη κατηγορία, στη δεύτερη. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Έφυγε από τη Football League, και παίζει τη Β' Εθνική, και παίζει στη League 2, που από εκεί και πέρα έχεις και ένα θέμα να πολεμήσεις, να ανέβεις. Γιατί είναι μια κατηγορία, είναι ομάδες που τις έπαιζε στη Football League, στη Β' Εθνική, και μακάρι να βγει μια καλή, θα επιμένω στη χημεία. Χημεία το λέω, γιατί τη λέω χημεία. Να μπορέσει οικονομικά, κόσμος, όλοι μαζί, συμβούλιο, παίκτες, τα πάντα, μεταγραφές, γιατί κάνεις μεταγραφές και δεν σου βγαίνουν. Λέει ο άλλος, σε πήρα, λέει τον Δάδε και δεν βγήκε. Φυσικό είναι. Μπορεί να πάρεις και το, λέμε, και το Μέση και να έρθεις στην Πάτρα και να μην μπορεί να παίξει. Ούτε να βάζει γκολ. Να μην μπορεί να... Γιατί και αυτός έχει αναγκάγει και το φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ακριβώς, σε πέναλτι. Σωστό. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι Η έλευση των γειτόνων της Αχαΐας πρέπει να το τοποθετούμε, ναι, ναι, και έτσι. Ναι, μανούλα μου, να μπορέσουν να φτιάξουν ένα διοικητικό συμβούλιο, μια ομάδα, ένα καλό προπονητή. Έχει έρθει ένας προπονητής. Θα τον δούμε. Όλα θα τα δούμε και να πάει καλά, γιατί είναι κρίμα να παίζει τώρα ο Λεβαδιακός επί σειρά ετών. Δεν το λέω για τη Λιβαδιά. Δεν είναι υποτιμητικό. Απλώς λέμε τι περισσότερο έχουν αυτοί. Από την Πάτρα, από την Παναχαϊκή, από την ομάδα της Αχαΐας, με τόσο κόσμο. Και γιατί, λοιπόν, το μπάσκετ να έχει ανθρώπους Λιόλιο, Καμίση, και να μην έχει και το ποδόσφαιρο κάτι ανάλογο στους ανθρώπους. Έτσι. Τέλος. Ωραία παρατήρηση. Δεν το κατάλαβα. Έτσι, τι διαφορετικό. Έτσι. Φυσιολογική είναι όλη. Απλώς υπάρχει μια άλλη διαφορετική σκέψη κάποιων ανθρώπων. Φιλοσοφία, νοοτροπία. Λοιπόν, να πάμε και για την Εθνική Ποδοσφαίρου, η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, και αντιλαμβάνεσαι, επειδή το ζεις όλο αυτό το πράγμα, δεν πάμε καλά. Τι βλέπεις, τι τέλος πάντων. Γιώργο μου, πήρανε τον Άγγελο Αναστασιάδη, ένας προπονητής, ο οποίος, εγώ δεν μιλάω τώρα με τον άνθρωπο, έτυχε να πάρει αυτούς τους παίκτες. Κάλεσε πολλούς παίκτες απ' έξω. Έκανε τρία παιχνίδια και ορισμένα πράγματα τα οποία δεν βγήκαν καθόλου. Δεν βγήκαν καθόλου. Και λες, μα είναι δυνατόν. Και θα προφέρω στο τελευταίο για να το κλείσω, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει ο Γραμμένος, αν θέλουν να φύγει. Μέχρι που άκουσα θα φέρουν τον Ποστέκλο. Μπράβο. Είναι στην Ιαπωνία αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η Ελλάδα μετά την ήττα
από την Αρμενία, πώς λέγαμε, νησιά Φερόε κτλ. Μην γυρίζουμε πίσω, έχει πολύ λίγες ελπίδες. Δηλαδή, για να μην πω. Μηδαμινές. Γιατί πρέπει να κάνει 5 νίκες. Έχει πρόγραμμα. Αν δεν έχανε από την Αρμενία, την είχα δεύτερη. Ήταν τελείως διαφορετική. Ναι, την είχα δεύτερη, δεν είπε, γιατί προκρίνονται δύο. Οι Ιταλοί δεν παίζουν. Δεν κάνουν με τίποτα. Ναι. Οι άνθρωποι, μην έχουμε ψευδεστήσεις. Ναι, γιατί τον βρίζανε με την Ιταλία που έφεγε 3 γκολ και γλίτωσε ο Μπάρκας άλλα 3 και άλλα 3. Η Ιταλία είναι Ιταλία. Ιταλία. Και η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Ακριβώς. Όπως λέμε και η Αρμενία. Έτσι και Αρμενία τώρα να με κερδίζει. Όχι, Αρμενία. Αυτό θέλω να πω. Έτσι, λέμε την Αρμενία, άμα δεν μπορούμε να κερδίσουμε την Αρμενία. Την Αρμενία τι απαιτήσεις να έχουμε. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι πρέπει να κάνεις 5 νίκες. Γιατί το πρόγραμμα είναι φίλα και ξεκινάει το Σεπτέμβριο με τη Φιλανδία έξω. Αν καταφέρει εκεί και κερδίσει. Δεν λέω να κερδίσει την Ιταλία μετά, αλλά να κάνει τα υπόλοιπα να πάρει τη Βοσνία. Κάτι είναι. Κάτι μπορεί να γίνει τώρα. Αλλά θα πω τώρα κάτι που θα το ακούσουν οι τηλεθεατές και θα το πω και επειδή μιλώ πάντοτε με στον αθλητισμό την πραγματικότητα, αυτό που βλέπω, που το βλέπα και λέω ρε Άγγελε, είναι δυνατόν να φέρεις playmaker στην εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου? Ποιον είναι, το Σιώβα? Ο Σιώβας προχθές έπαιζε playmaker κάτω από τη μεσαία γραμμή, του δίνανε την μπάλα και την κλώτσα για να πάει μπροστά στον Μπονισένια, τον Κουλούρη. Ο Κουλούρης ο Κακομοίρης ήταν άμεσα από δύο. Δεν μπορούσε. Τι να κάνει. Και λέω, μα είναι δυνατόν. Να μην το βλέπεις. Να μην το βλέπεις στο Θεό που πιστεύεις. Μετά, να πω και ένα άλλο. Έγραψα στο Facebook, δεν είχα τι να κάνω, 9 παίκτες που πρέπει να παίξουν με την Αρμενία. Και οι παίκτες αυτοί ήταν ο Μπάρκας. Ένας γκολκίπερ ο οποίος εγκλειτώνει 4 γκολ με την Ιταλία. Δεν τον βγάζεις έτσι για να παίξει ο Βλαχοδήμος της Μπενφίκα. Οποιοςδήποτε. Ή ο οποιοσδήποτε, όχι. Είναι ο μεγάλος γκολκίπερ ο Βλαχοδήμος και ο Πασχαλάκης. Μα όταν ένας παίχτης τον έχεις πριν 3 μέρες, δεν κάνεις αυτή την αλλαγή. Κάνεις αυτή την αλλαγή. Μετά, αλλάζεις το δίδυμο Μανολά Παπασταθόπουλου. Ο μόνος γρήγορος είναι ο Μανολάς, επειδή έκανε μια γκέλα σε ένα παιχνίδι ή καθυστέρησε κάνει. Δεν βγαίνει αυτό το δίδυμο, δεν μπορεί να βγει ποτέ. Ο Φορτούνης δεν μπορεί να βγει με τίποτα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος βάλε δύο. Του το είχα γράψει μέσα. Βάλε το Ζέκα και το Σιώπη να κυνηγάνε την μπάλα στο χώρο του κέντρου και μπροστά το Φορτούνη. Το Γκουλούρι σέντερφορ. Και βρες δύο παίκτες. Δεν είδες ότι ο Μασούρας δεν περπατάει? Δεν είδες? Να τα λέμε απλά. Ένας Κολοβός που τον ευρύκες και τον έφερες απ' έξω. Καλό παιδί από τον Πανιόνιο κτλ. Και καλός παίκτης. Αλλά δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο χρονικό διάστημα να δεις. Και έχεις 2-3-4 παίκτες άλλους να πούμε. Τελικά κατεβαίνει πάλι με το Σιώβα. Έξω ο Μανολάς και έρχεται η καταστροφή, το ναυάγιο, η τραγωδία. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν τα ναυάγια και οι τραγωδίες δεν έχουν τελειωμό, αλλά πάντα είμαστε οι Έλληνες από τη φύση μας αισιόδοξοι, και όπως και ο αθλητικός δικαστής και ο Βασίλης ο Γεωργίου είναι αισιόδοξος, να δώσουμε ένα ραντεβού στο στούντιο το Σεπτέμβρη που θα έχει τελειώσει το παγκόσμιο, που θα έχει ξεκινήσει και η εθνική, για να τα πούμε πιο αναλυτικά. Ακριβώς. Γιατί σήμερα ήταν έτσι να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ στο όμορφο Δασίλειο, να πούμε ότι τώρα που έπιασε καλοκαίρι θα πρέπει να βιάσουμε λίγο τις παραλίες, να τρώμε το ψαράκι μας. Σίγουρα θα μείνεις εδώ στην Πάτρα, δεν θα πας πουθενά. Θα πηγαίνεις στους φίλους σου, στους φίλους σου οι οποίοι σε αγαπάνε και από ό,τι γνωρίζω σε ζητάνε συνέχεια, αλλά εσύ εντάξει, είσαι λίγο εγκρατής. Λίγο, όχι πολύ λίγο εγκρατής, αλλά όπως και να το κάνουμε, η ζωή αυτό έχει. Με τους φίλους μας, με τους ανθρώπους μας, με ανθρώπους που αγαπάμε. Έτσι λοιπόν και ο αθλητικός δικαστής έκρινε σήμερα, μια και αγαπά σαν παράδειγμα, πρότυπο. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, εγώ είμαι δικαστής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Γεωργίου, να του ευχηθώ να είσαι δυνατός γερός και το ραντεβού μας, έτσι για να τα ξαναπούμε τηλεοπτικά. Να μπει για μπάσκετ ποδόσφαιρο το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο που θα έχουν τελειώσει όλα αυτά. Όλα. Και έτσι λοιπόν θα και ξεκινήσει καινούργια χρονιά, να κάνουμε μια πρόβλεψη, απολογισμό του καλοκαιριού και πρόβλεψη για τα καινούργια πρωταθλήματα. Και ευχή, για να κλείσω εγώ, ο πατραϊκός αθλητισμός
και το αεραστεχνικό να γίνει και το γήπεδο στα προσφυγικά. Μια μεγάλη κουβέντα. Το λέω αυτό. Εκεί πήγαινα στις Λαμαρίνες και παρακολουθούσα τα παλιά χρόνια που είπα ότι ακολουθείς με τον Απόλλωνα και έβλεπα, αλλά το γήπεδο αυτό πρέπει να γίνει, η Αγία Φωτεινή, η Καμπάδα. Σωστό. Έχουν... Να γιατί λέω ότι ο αθλητικός δικαστής πρέπει να κάνει συναντήσεις με πιο μεγαλύτερους ανθρώπους από ότι είναι ο δικαστής. Με ανθρώπους που έχουν προσφέρει στον αθλητισμό, όχι τίποτα άλλο, για να κρατάμε φίλε, όχι φίλε, πατέρα Βασίλη Γεωργίου, ζωντανές τις μνήμες όλων αυτών των προηγούμενων χρόνων και να βιώνονται καινούργια πράγματα μέσα από αυτούς τους χώρους που τίμησαν και τιμούν την πατρίδα μας, την περιοχή μας, yeah, την yeah. πατρίδα μας και όλα αυτά τα πράγματα. Να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και το ραντεβού μας το Σεπτέμβριο. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Παράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά.